ρωτάνε πολύ για το Ολυμπιακό. Γιατί τον βγάλανε Ολυμπιακό. Εγώ δεν ξέρω και καλά, εγώ λέω μόνο από τον Ολυμπιονίκη που είχε, γιατί βλέπω και φοράει το στεφάνι με τις ελιές. Και από εκεί κόλλει, Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φυλάκτων Πειραιώς. Σε μια ταβέρνα, μου κάνει σύσκεψη. Τα αδέρφια μου και ένας Κλειδουχάκης που είχε και αυτός γκολκίπερ. Ο Κλειδουχάκης, ο Γιώκα Μπέρι, ο Μανούσκος, ήταν αυτοί οι που, ένας βιομηχανικέ. Τσου το φτιάξανε. Πέρα στα πόδια, με πιάνες τα χέρια, ούτως αθλίαμπος, τα παραδείσια. Ήτανε Πειραϊκή Ένωση που είχε τη φίρμα, είχα τη φίρμα του μαγαζιού και ο Πειραϊκός. Τα αδέρφια μου ήταν χωρισμένα. Οι μισοί από εκεί και μετά ενωθήκανε. Και έγινε Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φυλάκτων Πειραιώς και μετά έγινε το άλλο, Εθνικός. Και Εθνικός έγινε. Σε μια ταβέρνα συνεδριάζανε, κάτω εκεί. Μετά πήγαμε Κολοκοτρώνη, πιάσαμε μια λέσχη εκεί πέρα και από εκεί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, σιγά σιγά και έκανε και τμήματα αθλητικά, βόλεϊ, παίζαμε και βόλεϊ. Το πρώτο βόλεϊ παίζαμε Διανοπουλή, παίζαμε και οι πέντε παίζαμε. Ερχόταν ο κόσμος, τότε κόλλησα κι εγώ, ήταν τέσσερι κι εγώ, με τους πέντε Αντριανοπουλές, ο Γιώργος κάνε κουμάντο. Ο Γιώργος ήταν ο αρχηγός, ο Γιώργος της οικογενείας. Ο Γιάννης σπούδαζε τότε στο Λονδίνο και το χρώμα το αυτό το βάλε ο αδερφός μου ο Γιάννης. Ήταν στο Κέμπριτζ.